Καλημέρα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λάκη. Κυπριανού. Σωστά. Ο κύριος Λάκης δουλεύει σε μια ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο θα μας εξηγήσει ο ίδιος τι κάνει. Κύριε Λάκη, νομίζω κατάλαβες το σκοπό μας. Θέλουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας τι κάνουμε σαν ασφαλιστής, τι θα συμβούλευες, τι σπουδή θα σύστηνες, πώς δουλεύει το ολόκληρο σύστημα. Ωραία. Καταρχήν θέλω να πω ότι το επάγγελμα του ασφαλιστή είναι περισσότερο σαν λειτουργήμα παρά σαν ένα απλό επάγγελμα. Το λοιπόν τι εννοώ με τούτο, εννοώ ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια οι ανάγκες του πελάτη, της οικογένειας, τέλος πάντων, και εμείς με τη σειρά μας να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα ή σε αυτές τις ανάγκες, θα λέω. Okay. Εσύ έχεις χρόνια που είσαι μέσα από την ΕΠΑ. 30. 30 χρόνια. Wow, okay. Στρογγυλά. Στρογγυλά. So, σημαίνει ότι κατάφερες να αποκτήσεις αρκετή πελατεία. Εννοείται ότι για να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να έχεις την εμπιστοσύνη του κόσμου και να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν rely πάνω σου για να είναι safe, ας πούμε, ναι. Nice. Κοιτάξτε, καταρχήν το επάγγελμα τούτο, δεν χρειάζεται να μιλάς πάρα πολλά. Όπως έχουν την εντύπωση ορισμένοι ότι πρέπει να μιλάς συνέχεια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Πρέπει καταρχήν να έχεις διάλογο με τον πελάτη σου. Πρέπει να είσαι dedicated, δηλαδή αφοσιωμένος στο επάγγελμα. Να μην βλέπεις τον πελάτη, οφείλω να το πω, σαν μια απλή προμήθεια, αλλά ότι είσαι στον χώρο του ή στον χώρο σου, εν πάση περιπτώσει, για να του προσφέρεις λύσεις για κάποιες ανάγκες που έχει ή κάποια προβλήματα που έχει στον οικονομικό τομέα περισσότερο, προς εξασφάλιση της οικογένειας του, προς εξασφάλιση της συνέχισης μάλλον της ομαλής λειτουργίας της οικογένειας. Σε περίπτωση που ο ίδιος υποστεί μια ζημιά μέχρι και θάνατο. Okay. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είναι λειτουργήμα και οφείλουμε να το χειριστούμε, να το δούμε σαν λειτουργήμα. Σωστά. Δεν είναι απλά ένα επάγγελμα το οποίο καλός ή κακός δουλεύεις από τις 9 μέχρι τις 5 απόγευμα, 6 απόγευμα, μετά πάει σπίτι μέχρι το άλλο πρωί. Ναι, το κάνω, πάω και εγώ σπίτι μου, έχω και εγώ σπίτι, όμως είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο ότι έχεις να προσφέρεις προς οικογένειες, εξασφάλιση, όπως είπα, και okay. την Για να εξηγήσουμε στα παιδιά που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ασφάλεια. Η ασφάλεια τι είναι? Ένας τρόπος που προστατεύεις την οικογένεια ή τον εαυτό σου, μη κάτι συμβεί σε σένα ή σε ατύχημα ή στην οικογένεια σου, να μπορείς να τους καλύψεις με κάποια έξοδα. Δηλαδή, η ασφάλεια σας καλύπτει με κάποια έξοδα. Ναι, όπως είπα προηγουμένως, είναι η συνέχιση της ομαλούς ζωής κάποιας οικογένειας. Δεν θέλουμε λόγω κάποιου ατυχήματος ή κάποιου θανάτου, τέλος πάντων, να χάσουν το βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι η συνέχιση αυτής της ζωής, παρόλο που ότι έχουν υποστεί μια ζημιά. Okay. Κύριε Λάκη μου, επειδή έχω κάποιες γνώσεις για ασφάλεια, because of you, ο κύριος Λάκης με έκανε train με την ασφάλεια, so έχω και εγώ το πτυχίο μου στην ασφάλεια, ας το πούμε. Σωστό. Ξέρω ότι υπάρχει the general insurance, ξέρω ότι υπάρχει the health insurance και the car insurance. Το κλάδο ζωής. Ναι, το κλάδο ζωής. Okay. Το general insurance έχει να κάνει σχετικά με τα properties, με house. Ο γενικός κλάδος είναι ό,τι λέει και η ίδια η λέξη. Έχει να κάνει εκτός από τον κλάδο ζωής και τον κλάδο υγείας. Όλα τα άλλα θεωρούνται γενικός κλάδος. Είτε είναι ασφάλειες οχημάτων ή περιουσίας, επαγγελματικές ευθύνες, όλα τα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Okay. So, στα παιδιά μας πρέπει να ακολουθήσουν κάποιο συγκεκριμένο κλάδο για να μπορεί να είναι ασφαλιστής. Θα πρέπει να έχουν κάποιο γνώση ή αν να κάνουν κάποιον to study a program, ας πούμε, in a university, έχει κάτι συγκεκριμένο. Πώς πάει? Κοιτάξτε, υπάρχει εξειδικευμένη σπουδή, να την πω,
Όμως είναι εξειδικευμένη. Τώρα, αν μιλούμε ότι θέλω να γίνω ασφαλιστής, θέλω να γίνω ασφαλιστής για όλους τους κλάδους. Θέλω να προσφέρω τα πάντα. Okay. Το λοιπόν. Τούτο είναι πιο απλό από την άποψη του ότι μπορώ να ακολουθήσω μια σειρά μαθημάτων από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου. Μετά θα κάτσω για κάποιες εξετάσεις βέβαια και θα πάρω ένα πτυχίο με το οποίο μπορώ να εξασκήσω το επάγγελμα του ασφαλιστή. Αν τώρα θέλω κάτι πιο εξειδικευμένο, για παράδειγμα Marine Insurance, τότε ίσως ναι, σίγουρα θα πρέπει να πάω σε κάποιον ανώτατο ίσιο, κάποιον πανεπιστήμιο τέλος πάντων, να ακολουθήσω το συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών σπουδών δεν είναι αναγκαίοι μεν για τον ασφαλιστή, όμως είναι χρήσιμοι. Πάρα πολύ χρήσιμοι. Καταλαβαίνεις το concept του. Ναι, ίσως να. Όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάτσω για τις εξετάσεις του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ εμπίστευα ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά με λίγο κούρδισμα από τον Λάκη. Κοιτάξτε, διάβασα, τα πέρασα. Είναι απλά πράγματα, είναι αρκετά πράγματα, πρέπει να τα μάθουμε. It's not difficult. Ναι, αυτά είναι. It's a lot, but it's not difficult. Μπορείς να τα περάσετε, so αν ενδιαφέρεστε για να γίνετε ασφαλιστής, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτό το. Θέλει λίγη προσπάθεια. Θέλει λίγη προσπάθεια, λίγο διάβασμα και περνάτε. So, αν το πιάσουν εκείνο, μπορούν να εγγραφτούν στον έφορο εργασία, αν δεν κάνω λάθος. Ασφαλιών. Ασφαλιών. Και μετά να μπορούν εξασκήσουν να εξασκήσουν το, επάγγελμα, αντιπροσωπεύοντας κάποια εταιρεία. Ναι, okay. Αυτές τις εξετάσεις πρέπει να τις κάνουν μόνο άμα θέλουν να ανοίξουν το δικό τους ασφαλιστικό γραφείο ή μπορούν να δουλέψουν σε ένα ασφαλιστικό γραφείο. Όχι, όταν είσαι στον τομέα των ασφαλιών και να εργάζεσαι κάπου σε έναν υποκατάστημα μια ασφαλιστική εταιρεία, χρειάζεται να περάσει. Πρέπει να το έχει. Okay, βέβαια, δεν είναι όπως παλιά. Δυστυχώς παλιά, όταν πρώτο μπήκα εγώ στο επάγγελμα τουλάχιστον, είχα φτάσει αυτές τις σε εισαγωγικά χαλαρές εποχές όπου οποιοδήποτε μπορούσε να ασχολείται με οτιδήποτε. Και τα απογεύματα να ασχολείται με τις ασφάλειες. Απλά σε τους ασυγκουάτου. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν qualified, δεν είχαν τα προσόντα οι περισσότεροι τουλάχιστον ή τις γνώσεις για να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Όμως θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Είναι πολύ πιο αναβαθισμένο το επάγγελμα του ασφαλιστή. Χρειάζεται οπωσδήποτε να περάσει τις εξετάσεις όπως προανέφερα. Οι εκπαιδεύσεις εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρείων είναι συνεχόμενες, σχεδόν κάθε μέρα. Αν δεν είναι κάθε μέρα, τουλάχιστον μια-δύο φορές την εβδομάδα υπάρχουν αυτές οι εκπαιδευτικές ημερίδες που πρέπει να παρακολουθήσει ο ασφαλιστής. Οπότε, και όσον αφορά τις γνώσεις των ασφαλιστών, σίγουρα υπάρχει μια τρομερά μεγάλη αραιρέωση. Πιστεύεις ότι σαν ασφαλιστής θα πρέπει να έχεις έναν είδος του B opening, δηλαδή the selling skills, να μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα selling skills, ναι. Να μην αντρέπεσαι, basically, να κάνεις αυτή. Σίγουρα, να σου πω. Και εγώ στην αρχή, όταν μου πρότειναν να γίνω ασφαλιστής, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα. Δεν ήθελα, διότι εντάξει, τα δεδομένα μου ήταν εμένα κάπως διαφορετικά. Έλειπα από την Κύπρο πολλά χρόνια. Με το που ήρθα πίσω, τους φίλους μου έπρεπε να τους ξανακάνω, φίλους μου, αν θέλετε, μετά από τόσα χρόνια. Φοβόμουν για να είμαι ειλικρινής. Όμως, κατόπιν παρότρινσης και επιμονής, θα λέγα, κάποιου πολύ καλού μου φίλου, ο οποίος ήταν ήδη στις ασφαλείες, είπα να δοκιμάσω. Λέω εντάξει, να δοκιμάσω. Να του κάνω το χατήρι βασικά. Δεν ήξερα που πήγαινα, δεν ήξερα αν θα έμενα στο επάγγελμα. Όμως, δοκιμάζοντας, τρώγοντας αν είναι η όρεξη, όπως λέω. Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι είχα απόδοση τέλος πάντων, αρκετά ικανοποιητική για να μείνω στο επάγγελμα και σιγά σιγά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είσαι people's person, δηλαδή έχεις το. Ναι. Το κοινό που είπαμε προηγουμένως όμως, όσον αφορά το πρέπει να έχεις του πέ. Ναι, πρέπει να έχεις του πέ, μεν, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δείχνεις προς το άτομο που έχεις απέναντι σου ότι είσαι σε εισαγωγικά πάλι πιο έξυπνος
τα ξέρεις όλα, να μην τον αφήνεις να μιλά, να τον υποτιμάς με λίγα λόγια, να μην δίνεις σημασία στη γυναίκα του που είναι δίπλα του και μιλάς μόνο με τον άντρα, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Όμως, το τουπέ για μένα είναι να ξέρεις το προϊόν σου. Τη στιγμή που ξέρεις το προϊόν σου, το επάγγελμα σου, το τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να βγάλεις την επιφάνεια τις ανάγκες του πελάτη σου, χωρίς να τον προσβάλλεις, χωρίς να τον υποτιμήσεις. Είναι το πιο αναπαραγωγικό. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό ισχύει για όλες τις επαγγελματά, αλλά σίγουρα. Ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό τομέα, ναι. Οπότε, αν τα κάνεις όλα αυτά με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, είναι το τουπέ που χρειάζεσαι. Κατά μένα. Κύριε Λάκη μου, πάνω κάτω καλύψαμε ό,τι ήθελα να πω. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, στα παιδιά μας, θα σύστηνες αυτό το επάγγελμα? τι θα τους έλεγες? Θα το σύστηνα, ναι, σίγουρα θα το σύστηνα. Λόγω του ότι σήμερα που μιλούμε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το επάγγελμα. Βλέπω ότι υπάρχει τρομερά μεγάλο μέλλον στις ασφάλειες στην Κύπρο. Απλώς για να καταλάβετε, σε ασφάλιστρα τουλάχιστον στην Κύπρο πληρώνονται γύρω στο λίγο περισσότερο από 1 εκατομμύριο την ημέρα. Πω, that's a lot. Ακριβώς, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο για τούτο, απλώς βλέπω φως. Βλέπω το φως. The light in the tunnel. The tunnel, ναι. Διότι, όπως είπα, ο τομέας μας έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Και με ξένες εταιρείες που ήρθα στην Κύπρο, ναι, με νέα προϊόντα, μοντέρνα προϊόντα πλέον. Και η ασφαλιστική ανάγκη πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει, οπότε δεν βλέπω γιατί όχι. Ναι. Το μυστικό είναι να αγαπάς εκείνο που κάνεις. Πολύ σωστό, λοιπόν, είναι το πάθος μου αυτό. Πρέπει να αγαπάς εκείνο που κάνεις, πρέπει να αφοσιωθείς σε εκείνο που κάνεις. Ναι. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέω και στα παιδιά μας. Η επιλογή τους πρέπει να είναι εκείνο που αγαπούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν αγαπάς κάτι, θα το κάνεις καλά. Πολύ σωστά. Έτσι. Λογικά, ναι. Λοιπόν, κύριε Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Χαρά μου. Για το interview που δέχτηκες να κάνεις. Όπως σας είπα, εγώ και ο Λάκης έχουμε ήδη κάποια επαγγελματική σχέση. Χαίρομαι πάρα πολλά που νιώθεις και εσύ ότι πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι σημαίνει να είσαι ένας ασφαλιστής και τα παιδιά μας να τους βοηθήσουμε αν είναι κάτι που θα θέλουν να κάνουν και αν είναι σταδιοδρομία και πρέπει να έχουν υπόψη τους. Αν θα θέλετε παραπάνω λεπτομέρειες με σχέση την ασφάλεια, είμαστε εδώ. Μπορούμε όποτε θέλετε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Κυπριανό. Θα είναι εδώ μαζί μας. Στη διάθεση, όποτε θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.